της αντιπολίτευσης ότι αναφέρονταν σε ένα εικονικό νομοσχέδιο που δεν έχει κατεθεί, δεν είναι αυτό το που συζητάμε, και σε μια εικονική πραγματικότητα. Άκουσα να κατηγορείται ο αρμόδιος υπουργός ότι επιδιώκει να γίνει υπερκαναλάρχης, όταν στην πραγματικότητα η μοναδική αρμοδιότητα που το επιφυλάσσεται είναι να εκκινήσει τη διαδικασία πλειοδότησης, ορίζοντας τον αριθμό των προσδημοπράτηση καναλιών και την τιμή αφετηρίας. Αφήστε που ακούστηκε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και με προεδρικό διάταγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ με ποιο νομικό λόγο. Από την άλλη μεριά, ακούω να μας μέμφονται γιατί καθυστερεί η διαδικασία και πότε θα ολοκληρωθεί. Αυτοί που επί 25 χρόνια έχουν αφήσει το πεδίο στη γνωστή αναρχία και ασυδοσία. Όπως πάλι με έκπληξη άκουσα, οι ίδιοι που 10 μειώσεις έχουν φέρει στις συντάξεις μέχρι σήμερα και που εξανέμισαν το 50% του εισοδήματος των συνταξιούχων, να μας κατηγορούν προκαταβολικά για ένα νομοσχέδιο που ακόμα δεν έχουμε φέρει προς συζήτηση και που προφανώς θα επιδιώξουμε να έχει χαρακτήρα τομής θεσμικής, εξορθολογισμού και δικαιοσύνης. Όμως, μιλώντας για τη διαπλοκή, να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν αφορά μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αφορά ένα καθοστατικό ζήτημα. Η διαπλοκή στην Ελλάδα υπήρχε και πριν έχουμε ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ανάγεται στο βασικό τρόπο συγκρότησης του ελληνικού καπιταλισμού. Με απλά λόγια, η ελληνική αστική τάξη, καχεκτική, αδύναμη ιδεολογικά, αναζητά κυρίως το κράτος και όχι στην αγορά το βασικό τρόπο πλουτισμού. Και πριν να έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιδιώκαμε να πάρουμε, αν ήμασταν επιχειρηματίες, όχι από τους υγιείς, αυτούς που τιμούν το ρόλο τους και δραστηριοποιούνται, εξάγουν στο εξωτερικό, μιλάω όμως για ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ελληνικής αστικής τάξης, επιχειρούσαν να αναζητήσουν πολιτικό μέρισμα μέσω μιας ειδικής σχέσης με το κράτος, παίρνοντας κατά παρέκκληση από τις οικοδομικές νομοθετικές ρυθμίσεις άδεια για να χτιστεί ένα ξενοδοχείο ή ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, αναζητώντας μέσω ενός ιδιόμορφου προστατευτισμού να βγάλουν χρήματα, τέλος μέσω του ειδικού δανεισμού που αναπτυσσόταν μέσω των κρατικά ελεγχόμενων τραπεζών. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο το ζήτημα δεν είναι θέμα απλώς πολιτικής διαφθοράς που θέλει δύο, όπως άκουσα να λέει η αρχηγός κόμματος. Δεν είναι ζήτημα ενός διεφθαρμένου πολιτικού και ενός διεφθαρμένου καναλάρχη. Είναι συστημικό θέμα που ανάγεται στον τρόπο με τον οποίο συμφύρονται στην κορφή του πολιτικού συστήματος οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Άρα δεν είναι μόνο ζήτημα εκμαυλισμού του πολιτικού συστήματος, είναι ζήτημα ουσιαστικά και διαστροφής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αυτό που ανέπτυξε προηγουμένως αναλυτικά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ειδικά στον χώρο μέσων μαζικής ενημέρωσης, μια τριγωνική σχέση ανάμεσα σε τράπεζες που χορηγούν δάνεια που ξέρουν δεν θα τα πάρουν πίσω για να έχουν τον έλεγχο των μέσων, μέσα που αξιοποιούν την πολιτική επιρροή που έχουν οι ιδιοκτήτες τους για να ζητήσουν άλλες χάρες από το δημόσιο, από δημόσιες συμβάσεις έως ειδική πολιτική μεταχείριση, και όλα αυτά με έναν τρόπο που στην πραγματικότητα να διαστρέφει και τον χαρακτήρα δημοκρατίας του πολιτεύματος, γιατί νοθεύει την ελεύθερη βούληση του λαϊκού σώματος όταν εκ των προτέρων υπάρχει μια εκστρατεία επιχείρησης και δαιμόνευσής του. Θυμηθείτε τι έγινε παραμονές του δημοψηφίσματος από τη συγχορδία των μέσων και από την περίεργη κοινωνική συμμαχία, την καθεστωτική που είχε συγκροτηθεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που επιχειρείται να γίνει είναι απλώς το πρώτο βήμα. Ακριβώς γιατί μιλάμε για ένα καθεστωτικό σύστημα διαπλοκής. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, όπως σωστά τονίστηκε, το πρώτο βήμα που έρχεται σήμερα να λύσει την ασυδοσία και τη διαφθορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να συμπληρωθεί, πρέπει να έχει το αναγκαίο βήμα αργότερα στις τράπεζες και τέλος στην πλήρη αποκάθαρση του τοπίου ανάμεσα στις επιχειρηματικές ελίτ που έχουν συνηθίσει να έχουν την προνομιακή σχέση με το κράτος και στην κρατική εξουσία. Γιατί δεν είναι αυτό που λέγεται συνήθως από τους όψιμους νεοφιλελεύθερους η Ελλάδα η τελευταία Σοβιετική Δημοκρατία. Η Ελλάδα είναι κλασική περίπτωση εκμαυλισμού της πολιτικής εξουσίας από οικονομικές ελίτ που θέλουν να μην βγάζουν τα χρήματά τους από την αγορά αλλά από το ειδικό πολιτικό μέρισμα που αντλούν από το κράτος. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ανησυχεί και η διαφθορά και αυτό το κομμάτι της οικονομικής ολιγαρχίας. Όχι οι υγιείς επιχειρηματίες που
ουσιαστικά μας έχουν σύμμαχους όταν θέλουμε να αποκαταστήσουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Οι άλλοι όμως δίκιο έχουν να ανησυχούν, να ξέρουν ότι με αυτούς έχουμε τελειώσει και η υπόσχεση που δώσαμε στο εκλογικό σώμα για τίμιους καθαρούς όρους πολιτικού παιχνιδιού και οικονομικού θα τηρηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Ελληνικών Ασφαλίσεων. Μισό.